Καλή μου φίλη, γεια σας. Να σας καλωσορίσω στο σημερινό μας χριστουγεννιάτικο επεισόδιο των παράλληλων μονολόγων. Σήμερα θα ξεφύγουμε λιγάκι από τα συνηθισμένα, καθότι μέρα γιορτινή. Δεν θα ασχοληθούμε με κάποιο θεατρικό μονόλογο. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας μέσα από την καρδιά μου να έχετε αγάπη στη ζωή σας, να αγαπάτε και να αγαπιέστε, γιατί σε αυτό το μοναχικό μας πέρασμα από αυτήν εδώ τη διάσταση, ας πούμε, αν κάτι αξίζει πραγματικά και μέσα σε αυτό βρίσκεται ο πραγματικός πλούτος, είναι μόνο η αγάπη. Η αγάπη που δίνουμε και παίρνουμε πίσω. Σήμερα λοιπόν, αποφάσισα να σας διαβάσω ένα παραμύθι. Δεν είναι ένα παραμύθι από αυτά που έχουμε συνηθίσει με τις πριγκίπισες και τα βασιλόπουλα και το αίσιο τέλος, αλλά είναι ένα παραμύθι που μπορεί να ζεστάνει ακόμα και την πιο σκληρή καρδιά. Ένα παραμύθι βγαλμένο μέσα από τις παραμυθένιες σκηνές που ζούμε στην καθημερινότητα, γεμάτο τρυφερότητα και γεμάτο αγάπη. «Μη με διώγνεις», είπε το αστέρι στον ουρανό. «Μη φοβάσαι, θα έχεις ένα όμορφο ταξίδι», του απάντησε εκείνος. «Βοήθεια, αδέρφια, δεν θέλω να πάω πουθενά», φώναξε τρομαγμένο το αστέρι, καθώς άρχισε να πέφτει προς τη γη. Όσοι είδαν το πεφταστέρι ευχήθηκαν κάτι. Άλλος ήθελε υγεία, άλλος αγάπη, άλλος ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μα το αγόρι που αγνάντευε τη θάλασσα έκανε μια διαφορετική ευχή. «Αυτό το πεφταστέρι να γίνει δικό μου», είπε. Και μετά ξάπλωσε στο κρεβάτι του και αποκοιμήθηκε. Το πεφταστέρι που είχε πέσει πάνω στα βράχια αποφάσισε να περάσει τη νύχτα του εκεί, κοιτάζοντας τους φίλους του στον ουρανό. Στην αρχή ένιωθε ζήλια και πίκρα, μα σιγά σιγά αφέθηκε στη γλύκα της βραδιάς, χάζεψε τα φώτα των καραβιών που χόρευαν στη θάλασσα και μαγεύτηκε από τη μελωδία των κυμάτων. Το άλλο πρωί ο ήλιος βρήκε το λιμάνι σε μεγάλες φούργες. Αυτοκίνητα έφερναν και έπαιρναν κόσμο στα καράβια, μεγάλα φορτηγά κουβαλούσαν εμπορεύματα, ένας χαμός. Το πεφταστέρι πανικοβλήθηκε και κούρνιασε στα βράχια. «Άπαπα, δεν πάω πουθενά πια! Θα κάτσω εδώ, που δεν θα με πειράξει κανείς», σκέφτηκε. Σε λίγο στάθηκε δίπλα του ένα σκύλος. Εκείνο τρόμαξε και άρχισε να προσεύχεται να μην το πάρει χαμπάρι το κοπρόσκυλο και το καταβροχθήσει. Ευτυχώς, ο σκύλος δεν είδε το πεφταστέρι και έφυγε για να βρει τα αφεντικό του. Το μεσημέρι ο ήλιος τσουρούφλιζε και το πεφταστέρι σκλήρινε και πήρε ένα όμορφο χρυσαφή χρώμα. Αυτό ήταν! Έγινε ένας αστερίας! Όταν σχόλασε το αγόρι που αγνάντευε τη θάλασσα, κατέβηκε στα βράχια να ψάξει το αστέρι του και μόλις το βρήκε, το κράτησε με αγάπη στα δυο του χέρια και το πήρε μαζί του. Το πεφταστέρι ένιωσε ασφάλεια. Μα επειδή ήταν φοβιτσιάρικο, ρώτησε το αγόρι. «Θα με προσέχεις έτσι?» «Φυσικά θα σε προσέχω», του απάντησε εκείνο χαϊδευοντάς το. Τα πράγματα όμως δεν ήταν και τόσο εύκολα. Μόλις η μαμά του αγοριού είδε τον αστερία, είπε στο γιο της. «Πάλι μάζεψες βρωμιές! Αμέσως στο σκουπιδοντενεκέ αυτή η βλακεία που κρατάς και πλύνε καλά τα χέρια σου για να φάμε!» Το αγόρι στεναχωρήθηκε. Δεν μπορούσε να πετάξει το θησαυρό του. Έκρυψε το πεφταστέρι κάτω από τα βιβλία του. Μα ήξερε πως δεν θα μπορούσε να το κρατήσει για πολύ εκεί, μιας και η μαμά του τα έβρισκε όλα. Έσπαγε το κεφάλι του για να βρει μια λύση και την άλλη μέρα πήρε μαζί του το πεφταστέρι στο σχολείο. Λίγο πριν μπει στην τάξη το ρώτησε. «Αστεράκι μου, αν δεν μπορώ να σε κρατήσω εγώ, πού θα ήθελες να πας?»
«Α, μα να γυρίσω στον ουρανό, πουθενά αλλού», του απάντησε εκείνο. Σε λίγες ώρες η δασκάλα ζήτησε από τα παιδιά να μπουν ήσυχα στη σειρά, γιατί θα πήγαιναν να επισκεφτούν στο νοσοκομείο ένα συμμαθητή τους, που από όσο ήξεραν ήταν τόσο άρρωστος, που για να του περάσει ο πόνος θα πήγαινε στον ουρανό. Όλοι του είχαν πάρει από ένα δωράκι. Και επειδή το άρρωστο παιδί δεν είχε πια μαλλιά, για να μην του κόψουν τη φόρα προς τον ουρανό, το αγόρι του είχε αγοράσει ένα όμορφο σκουφάκι για να μην κρυώνει. Τότε του ήρθε μια ιδέα. Πήρε το αστέρι του και το έβαλε πάνω στο σκουφάκι. Το τύλιξε καλά με το κορδόνι από το παπούτσι του και όταν έφτασε στο νοσοκομείο, το χάρισε στο φιλαράκο του που ξετρελάθηκε από τη χαρά του. Σε μερικές μέρες το άρρωστο αγόρι, αφού μάζεψε την αγάπη όλου του κόσμου, έφυγε τελικά για τον ουρανό, φορώντας το σκουφάκι του. Έτσι έφυγε μαζί του και το πεφταστέρι, που όταν έφτασε επάνω, πήρε πάλι την παλιά του θέση, ανάμεσα στους φίλους του και τους είπε όσα έγιναν κάτω στη γη. Το αγόρι που αγνάντευε τη θάλασσα μεγάλωνε ευτυχισμένο, γιατί τα βράδια έβλεπε πάντα το αστέρι του, που του έστελνε λαμπερά φιλιά και ήξερε πως παρόλο που δεν το είχε κοντά του, ήταν για πάντα δικό του. Ήταν χαρούμενο και το αγαπούσε, όπως όταν το κράταγε στα χέρια του. Και από τότε έλεγε πως όταν έχεις αγαπήσει κάτι, θέλεις μόνο το καλό του και όπου κι αν βρίσκεται στην πραγματικότητα για σένα, δεν μπορεί να πάει πιο μακριά από την καρδιά σου. Το παραμύθι που μόλις ακούσαμε έχει τίτλο «Το πεφταστέρι που ξαναγύρισε στον ουρανό» και γράφτηκε από την πηγή Καφετζοπούλου άλλο ένα πεφταστέρι που γύρισε και εκείνο στον ουρανό. Αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω και εγώ να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχετε καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και ό,τι πραγματικά επιθυμεί η καρδιά σας να έρθει σύντομα στο δρόμο σας και να ξέρετε πως όλα, μα όλα, κυρίως η μαγεία, έρχονται με πρόσκληση. Καλές γιορτές!